Βρισκόμαστε στο φροντιστήριο οικονομικών μαθημάτων της κυρίας Πάρης Δευκή, η οποία θα μας πει τη γνώμη της σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ 23% που θα επιβληθεί στα φροντιστήρια. Ποια είναι η γνώμη σας? Η χώρα μας ήταν πάντα εχθρική απέναντι στην παιδεία. Χρόνια και χρόνια συσσόρευε εκπαιδευτικούς είτε μπροστά σε επιτηρίδες είτε σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, δημιουργώντας όμως το μονόδρομο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Έτσι, σήμερα για μια ακόμα φορά η πολιτεία δείχνει ακόμη πιο εχθρικό το πρόσωπό της όταν προσπαθεί να μετατρέψει όλους τους φροντιστές, όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε φοροεισπράκτορες και αναγκάζοντας να μειώσουμε, να απορροφήσουμε εμείς το ΦΠΑ. Αυτό είναι αδυνατόν διότι όλοι μας έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις τιμές μας προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να έρχονται ακόμη στο φροντιστήριο και βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση διότι δεν μας φτάνει το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας παράνομα ιδιαίτερα τα οποία μπορεί να γίνονται από νεαρά άνεργα παιδιά. Έχουμε δυστυχώς πολλά ιδιαίτερα τα οποία γίνονται από ανθρώπους που έχουν ήδη εργασία και αμοιβή στο δημόσιο σχολείο. Ερχόμαστε τώρα να, πώς να το πω, να υποστούμε μία επιπλέον φορολόγηση με το ΦΠΑ, να εισπράττουμε το ΦΠΑ από τους γονείς και να τον αποδίδουμε στο κράτος. Καταλαβαίνετε ότι μία τέτοια εργασία δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι οι γονείς δεν μπορούν να πληρώσουν το 23%. Άρα θεωρείτε ότι εκτός του συγκεκριμένου νέου μνημονιακού μέτρου θα είναι πολύ σοβαρές και πολύ κακές για τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και τους γονείς και τους μαθητές ταυτόχρονα. Θα μας αναγκάσει όμως να κλείσουμε. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι πραγματικά ένα μέτρο το οποίο δεν θα αφήσει κανένα συνάδελφο χωρίς να τον επηρεάσει. Δυστυχώς ή θα αναγκαστούμε να κλείσουμε ή θα αναγκαστούμε και να εργαζόμαστε όπως εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι μας αναγκάζουν να έχουμε δουλειά. Εσείς, σαν φροντιστηριάρχης, έχετε απευθυνθεί κάπου για το συγκεκριμένο μέτρο, έχετε κάνει κάποιες ενέργειες? Η Ένωση μας, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, μας έχει πληροφορήσει ότι δυστυχώς το μέτρο δεν έχει παγώσει όπως διαδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υποστηρίζουν ότι το μέτρο έχει παγώσει μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλά δυστυχώς το μέτρο ισχύει. Για να σταματήσει να ισχύει αυτό το μέτρο θα πρέπει το κράτος, οι υπεύθυνοι να βρουν άλλο ισοδύναμο προκειμένου να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Και απλώς εμείς βρισκόμαστε μπαλάκι στα προεκλογικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Παραπονές εκλογών είμαστε, όλοι έρχονται, μας λένε ότι αν συμβεί σε μένα θα κόψει το ΦΠΑ. Οπότε και εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε και να πούμε στην πολιτεία, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, ότι δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε κάποιο τέτοιο μέτρο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε φοροφυγάδες, δεν είμαστε όμως και διατεθειμένοι να απορροφήσουμε ένα 23% που θα μειώσει τις τιμές μας, τις δικές μας τιμές ένα 23%, διότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Καθώς έχετε ξεκινήσει τα καλοκαιρινά μαθήματα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές απορίες από τους γονείς και τους μαθητές που ρωτάνε για το συγκεκριμένο μέτρο. Βεβαίως, διότι όταν είχαμε ξεκινήσει τα καλοκαιρινά μαθήματα, είχαμε καθορίσει κάποιες συγκεκριμένες τιμές και στη διάρκεια των μαθημάτων μάθαμε όλοι για αυτό το χαρμόσυνο εντός εισαγωγικών νέο την επιβολή του ΦΠΑ 23% από τη στιγμή που δεν υπήρχε καν ΦΠΑ στα φροντιστήρια, από 0 δηλαδή 23%, το οποίο μας άφησε όλους άφθονους. Και οι γονείς και τα παιδιά αντιλαμβανόμενα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, βρισκόμαστε σε μια στάση αναμονής και τέλος πάντων φτιάχνουμε τα λογιστικά μας βιβλία για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Έχετε να προσθέσετε τίποτα ακόμη?
Όχι, δεν έχουν αποσέσει. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το μέτρο να έρθει, διότι δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στο δικό μας το διάλογο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη μέση ελληνική οικογένεια, η οποία ήδη δεν μπορεί να υπηρετήσει εύκολα τα δίδακτα του φροντιστηρίου. Και πραγματικά ελπίζω αυτό το μέτρο να σταματήσει, να βρεθεί κάποιο άλλο ισοδύναμο, προκειμένου να καλυφθούν τα έσοδα τα οποία του κράτους αναμένει να έχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Βρισκόμαστε στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης του κ. Μιχάλη Ξούμια, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με την επιβολή του 23% ΦΠΑ στα φροντιστηριακά μαθήματα. Τι γνώμη έχετε για αυτό το μέτρο? Πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλοιώσει πολύ τον χαρακτήρα των φροντιστήριων. Καταρχήν θα φέρει πολύ πίσω πολλούς ιδιοκτήτες φροντιστήριων. Γιατί δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτή τη στιγμή το 23% που ζητάνε. Δηλαδή να κρατήσουν τις ίδιες τιμές απορροφώντας ήδη το 23%. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, ήδη έχει συμφωνηθεί με τους γονείς ένα ποσό συνεργασίας αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν καλοκαιρινά μαθήματα. Οπότε το να αλλάξουν μεσούς της χρονιάς αυτό το συμφωνηθέν ποσό δεν είναι καλό και για τους γονείς. Δηλαδή θα τους επιβαρύνει πάρα πολύ. Τι εννοείται ποσό συνεργασίας, ένα ποσό το οποίο... Ας πούμε συμφωνήσαν ένα αλφα ποσό στην αρχή της χρονιάς, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις στο γονιό ότι θα μου πληρώσεις και το ΦΠΑ 23%. Δεν το θεωρώ πρέπει από τη μεριά μου. Οι γονείς έχουν κάνει ένα κουμάνο στην αρχή της χρονιάς για το συγκεκριμένο ποσό, ξαφνικά δεν μπορείς να το ζητήσεις κάτι παραπάνω. Άρα με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν τα φροντιστήρια ζημιωμένα καθώς απορροφούν το ΦΠΑ, το 23%, σωστά? Φαντάζομαι ότι επειδή έχετε ξεκινήσει τα μαθήματα, συζητιέται πολύ το θέμα από τους γονείς και τα παιδιά. Τι γνώμη έχουν, σας έχουν κάνει κάποια συζήτηση, κάποια παράπονα για το συγκεκριμένο μέτρο? Κάποιοι από αυτούς έχουν αγχωθεί ήδη με το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Τώρα βέβαια επειδή έχει παγώσει, δεν το συζητάμε τόσο έντονα αυτή τη στιγμή, αλλά ήδη κάποιοι γονείς έχουν εκδηλώσει αυτή την ανησυχία. Παρόλο δηλαδή που έχει παγώσει, έχουν κάποια ανησυχία. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν γνωρίζουν και ποια θα είναι η συμπεριφορά από μέρους μας. Δηλαδή ποια θα είναι η δικιά μας αντίσταση. Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις άμεσες? Σίγουρα θα επηρεάσει κάποιες οικογένειες. Και εμάς θα επηρεάσει λίγο σε κάποιο ποσοστό τη δουλειά μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να απορροφήσουμε αυτό εδώ το ποσοστό. Δηλαδή θα αλλάξει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του φροντιστήριου. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες σαν ιδιοκτήτης φροντιστηρίου? Έχετε απευθυνθεί κάπου για το συγκεκριμένο μέτρο ως σύλλογος κάπως για να μελετηθεί αυτό το θέμα? Προσωπικά όχι, απλώς προσπαθώ να ενημερώνομαι. Έχω και κάποιους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη που με ενημερώνουν γύρω από αυτό το θέμα. Αναμένω τις εξελίξεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Αντώνη Μιχαηλίδη, ο οποίος θα μας πει τη δική του γνώμη σχετικά με το 23% ΦΠΑ που θα επιβληθεί φέτος στα φροντιστήρια. Κύριε Μιχαηλίδη. Βασικά πρόκειται για ένα σκληρό μέτρο, άδικο, ανεπίτευκτο για θέματα παιδείας, το οποίο ενώ έχει ως στόχο την αύξηση των εσόδων, των φορολογικών εσόδων, στην ουσία αυτό το οποίο θα πετύχει είναι να μειώσει τα φορολογικά έσοδα, να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και να οδηγήσει σε κλείσιμο το πολύ μικρό φροντιστήριο. Ενισχύοντας ταυτόχρονα, το μαύρο ιδιαίτερο, το μαύρο εργασία. Θεωρείτε ότι θα έχει άμεσες επιπτώσεις και σοβαρές στο συγκεκριμένο μέτρο αν εφαρμοστεί? Στην τρέχουσα σχολική. Παρόλο που έχουμε πληροφορηθεί ότι το μέτρο έχει παγώσει προς το παρόν, φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει παράπονα από παιδιά και από γονείς για το συγκεκριμένο μέτρο. Έχουν κάποια συγκεκριμένη άποψη αυτοί οι άνθρωποι? Όλοι όσοι έχουν παιδιά και σχετίζονται με θέματα παιδείας είναι αντίθετοι με το μέτρο αυτό. Γιατί είτε θα επιβαρύνει τους ίδιους τους γονείς σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους, είτε θα πρέπει να απορροφηθεί από τα φροντιστήρια κάτι το οποίο είναι δύσκολο
σε περιόδους που ήδη τα δίδαχτυα των φροντιστηρίων έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Εσείς έχετε κινηθεί με κάποιο τρόπο ως καθηγητής, έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάποιες ενέργειες απέναντι στο συγκεκριμένο μέτρο? Εννοείς οργανωμένα ή μεμονωμένα? Είναι μεμονωμένα ή οργανωμένα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να έρθουμε σε μια συνεννόηση όλα τα φροντιστήρια και με, με το φορέα μας, τον εκπαιδευτικό, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στο συγκεκριμένο μέτρο. Συγκεκριμένες ενέργειες δεν έχουμε. Ωραία. Έχετε να προσθέσετε τίποτα ακόμα? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.